Μικρέ, ετοιμάσου! Σε 10 λεπτά φεύγουμε για το σχολείο! Μαμά, δεν θέλω να πάω σχολείο σήμερα! Έρχομαι εκεί με την παντόφλα! Τώρα θα δεις! Λοιπόν, Ιάσονα, για να μην τα πάρω στο κρανίο, ντύσου για να φύγουμε σε 10 λεπτά! Όχι, δεν ετοιμάζομαι! Εγώ σήμερα δεν πάω σχολείο! Δεν μου τη γλιτώνεις! Σου έχω πει 1000 φορές! Όχι μαγικά μέσα στο σπίτι! Μικρέ! Εμφανίσου, γιατί όπου και να βρίσκεσαι θα σε βρω! Άδικα κρύβεσαι! Μικρέ! Δεν θα το ξαναπώ! Εντάξει, πάω! Γεια σας, φίλοι μου! Πάτησα μία παύση στο βίντεο γιατί θέλω να σας συστηθώ αρχικά και να σας εξηγήσω τι γίνεται, γιατί επικράτησε ένα χάος μέσα στην αρχή του βίντεο, όπως και εσύ κατάλαβες. Λοιπόν, αρχικά, γεια σου! Με λένε Ιάσονα, μπορεί να με έχεις δει σε ένα-δύο βίντεο ακόμη. Και είμαι ο ξάδερφος του Αχιλλέα, από την αδελφική αγάπη. Λοιπόν, όπως είδατε μέχρι τώρα, έγιναν κάποια όχι και τόσο φυσιολογικά πράγματα. Και η αλήθεια είναι πως υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό μέσα στην οικογένειά μας. Η οικογένειά μας μπορεί να κάνει μαγικά. Έχει μαγικές ικανότητες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το ξέρει κανείς. Ούτε καν η οικογένεια του Αχιλλέα. Το ξέρουμε μόνο εμείς σαν οικογένεια. Και γι' αυτό η μαμά δεν θέλει να κάνουμε μαγικά, για να μην το μάθει κανείς. Θέλει να το κρατήσουμε κρυφό. Και έτσι μας έχει απαγορεύσει τα μαγικά εκεί στο σπίτι και έξω από το σπίτι. Καλά, υπάρχει κι άλλος ένας λόγος που μου τα έχει απαγορεύσει εμένα, για να μην κάνω ζημιά στο σπίτι. Λέει ότι δεν ξέρω να τα χειρίζομαι και πολύ καλά. Κάνω το βάζω να πετάει! Μικρέ, σταμάτα! Σου έχω πει ότι δεν ξέρεις ακόμη να χειρίζεσαι τα μαγικά όπως πρέπει! Μπορώ! Δεν μπορείς! Μαμά, αλήθεια, μπορώ! Μην τυχόν και σπάσεις το βάζο! Θα σε πλακώσω τώρα! Τέλος πάντων, αυτά! Πάμε στη συνέχεια του βίντεο! Τι έπαθες, Ιάκωβε, γιατί έχεις αυτά τα μούτρα σήμερα? Γιατί έχω αυτά τα μούτρα? Γιατί δεν ήθελα να έρθω σχολείο? Καλά, εντάξει, αυτό είναι όλο. Κανείς δεν θέλει να έρθει σχολείο. Πίστεψέ με, μακάρι να μπορούσα να τα αποφύγω και δεν θα ερχόμουν καν. Έλα, μη γίνεσαι και εσύ σαν τον ξαδερφό σου τον Αχιλλέα. Μάλλον είναι οικογενειακό το θέμα. Τέλος πάντων, εγώ πάντως έχω σκεφτεί κάποιους τρόπους με τους οποίους μπορώ να αποφεύγω το σχολείο όταν βαριέμαι να έρθω. Αλήθεια, για πες καμία ιδέα. Λοιπόν, άκου πολύ προσεκτικά. Το βράδυ θα βάλεις το ξυπνητήρι σου να χτυπήσει τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, φιλαράκια μου, η ώρα είναι 9 το βράδυ και ήρθε η ώρα να βάλουμε μπροστά το σχέδιό μας. Βήμα νούμερο 1. Παίρνουμε το κινητό και βάζουμε ξυπνητήρι στις 6 η ώρα το πρωί. Λίγο πριν έρθει η ώρα να ξυπνήσουμε για το σχολείο. Τέλεια! Τώρα πηγαίνουμε για ύπνο και περιμένουμε να έρθει η ώρα. A few moments later. Τέλεια! Λοιπόν, παιδιά, είναι 6 ώρα το πρωί. Τώρα πάμε να κάνουμε το δεύτερο βήμα του σχεδίου μας. Τέλεια! Βγάλαμε τα δημητριακά και το γάλα, τα οποία είναι μέσα στο σχέδιο. Και τώρα πάμε να ξυπνήσουμε τη μαμά. Ήρθε η ώρα για δράση. Μαμά! Μαμά, ξύπνα! Τι θέλεις, μικρέ, πρωί-πρωί? Μαμά, δεν νιώθω καλά. Πονάω το στομάχι μου. Έλα, μικρέ, τα ξέρω τα κόλπα σου. Πήγαινε για ύπνο το πρωί και σχολείο. Καληνύχτα. Μαμά, αλήθεια σου λέω.
Μικρή, αυτό που σου είπα. Πήγαινε μέσα, σε παρακαλώ πολύ. Δεν τα χάβω εγώ αυτά. Καλά, πάω. Τέλεια! Τώρα πρέπει να δράσουμε γρήγορα και να κάνουμε το τέταρτο μέρος του σχεδίου μας. Πάμε! Τι έπαθες, μικρέ? Ρε Ιάσονα, για όνομα του Θεού, θα μου λερώσεις το χαλί, ρε παιδί μου. Πω! Μαμά, εγώ έκανα εμετό και εσύ σκέρτεσαι το χαλί. Είμαι άρρωστος. Καλά, καλά. Έχεις δίκιο. Πήγαινε μέσα, δεν θα πας στο σχολείο. Πήγαινε να κοιμηθείς. Αχ, που να σε, αχ. Μα τι λες, μαμά, να χάσω το σχολείο εγώ? Τι να σου πω, άμα θέλεις να πας, πήγαινε. Όχι, 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 εντάξει, εντάξει. Πάω μέσα να κοιμηθώ. Πού πας, μαμά? Πού να πηγαίνω, παιδί μου, να καθαρίσω αυτά που έβγαλες. Α, εντάξει. Καληνύχτα, γεια. Έλεος πια αυτό το παιδί. 6 ώρα το πρωί βγήκε να αρρωστήσει. Καλά, μόνο γάλα έχει αυτό το παιδί μέσα στο στομάχι του. Δεν θα μου τη γλιτώσει. Ιάκωβε! Αχ, ρε στομάχι μου, μαμάκα! Λοιπόν, για να μην κάνεις χειρότερη τη θέση σου, ετοιμάσου να σε πάω στο σχολείο από τώρα, από τις 6 ώρα! Έλα ρε μαμά, όχι! Πού πας να με ξεγελάσεις, μικρέ, μικρέ! Μπα, δεν θα πετύχει, είμαι σίγουρος! Θα τον καταλάβει σίγουρα ότι είναι ψεύτικος ο εμετός! Έχεις δίκιο! Πρέπει να σκεφτώ κάτι διαφορετικό! Πάντως έχω και κάτι άλλο να σου προτείνω! Για πες! Λοιπόν, άκου, το πρωί που θα ξυπνήσεις, θα πας στην κουζίνα και θα πιάσεις... Καλημέρα, μαμά! Καλημέρα, Ιάκωβε! Τι κάνεις εκεί? Δεν βλέπεις! Ετοιμάζω το πρωινό σου! Ξέρεις κάτι, μαμά? Λέω σήμερα να το ετοιμάσω μόνος μου! Μπράβο! Τι ωρέξεις είναι αυτές σήμερα, μικρέ! Δεν είναι ωρέξεις. Απλά θέλω να σε ξεκουράσω λίγο, πρε παιδί μου. Μα τι γιο έχω εγώ! Έλα εδώ να τα κάνουμε μαζί, να με βοηθήσεις! Όχι, όχι, να σε βοηθήσω! Να τα κάνω μόνος μου! Φύγε εσύ, φύγε! Όχι, καλέ! Έλα εδώ να τα κάνουμε μαζί! Όχι, μαμά, φύγε! Καλάντε, φεύγω! Χαλάρωσε! Τέλεια! Τώρα ήταν η μεγάλη μου ευκαιρία. Πήρα ένα μπολ και το γέμισα με νερό. Το έβαλα στο μικροκυμάτρο για να ζεσταθεί. Αφού ζεστάθηκε, το έβγαλα, έβαλα μέσα ένα πανάκι και έτοιμο. Και τώρα βάζουμε το ζεστό πανί στο μέτωπό μας. Ωχαχα, τώρα σε λίγο θα είμαι άρρωστος. Μαμά! Έλα, γεια μου, πες μου! Ξαφνικά δεν νιώθω καλά. Νομίζω ότι είμαι άρρωστος. Μα καλά, παιδάκι μου, πριν 5 λεπτά ήσουν μια χαρά. Ναι, μια χαρά ήμουν, αλλά ξαφνικά αρχίζω να κρυώνω, να νιώθω περίεργα και νομίζω ότι καίω, μαμά. Νομίζω ότι έχω πυρετό. Για να σε δω. Ούρε, μάνα μου, εσύ παίρνεις φωτιά. Τι έγινε? Μαμά, στο είπα. Μήπως να μην πάω σχολείο σήμερα? Περίμενε να φέρω το θερμόμετρο να δούμε πόση θερμοκρασία έχεις. Τι, να δούμε πόσο πυρετό έχω, αφού βλέπεις ότι καίω? Πρώτα θα δούμε αν έχεις πυρετό και μετά βλέπουμε αν θα πάω σχολείο. Όχι, ρε φίλε, την πάτησα. Μπα, ακούγεται πολύ καλή ιδέα, αλλά θα φέρει να μου βάλει θερμόμετρο. Και άμα μου βάλει θερμόμετρο, θα καταλάβει ότι κάνω ψέματα. Λοιπόν, άκου, εγώ μία άλλη ιδέα που είχα σκεφτεί και θα μπορούσε να πετύχει. Για πες. Λοιπόν, θα φτιάξω ένα χαρτί με το οποίο θα γράφει πάνω ότι πηγαίνουμε εδώ. Μπαμπά! Έλα, γε μου. Αύριο θα πάμε με το σχολείο εκδρομή στο ζωολογικό κήπο. Μπορώ να πάω? Φυσικά και μπορείς να πας, παλικάρι μου. Τέλεια! Θα χρειαστεί μόνο να υπογράψεις αυτό. Ευχαρίστως να το υπογράψω. Για να δούμε. Εγώ, ο μπαμπάς του Ιάκωβου. Βρε, πού το ξέρανε τα τσακάλια ότι θα το δώσεις σε εμένα και όχι στη μαμά σου? Έλατε. Συμφωνώ να έρθει ο γιος μου. Καλά, το εγώ και το συμφωνώ το γράψαν με όμικρον. Δες εδώ κάτι δάσκαλοι που σας κάνουν μάθημα. Απίστευτο. Συμφωνώ να έρθει ο γιος μου εκδρομή στο ζωολογικό κήπο της Αθήνας. Φυσικά και συμφωνώ. Με κόστος εκδρομής 300 ευρώ. Φέρε μου ένα στυλό. Τι! 300 ευρώ! Ναι! Τι 300 ευρώ, ρε παιδί μου! Θα πάρετε και τα ζώα μαζί σας φεύγοντας. Άστα, μπαμπά, πολύ ακρίβεια έπεσε τελευταία.
Ακρίβεια, εμένα μου λες, άστα μικρέ, άστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου δώσω 300 ευρώ να πας στο ζωολογικό κήπο. Μα έλα, μπαμπά, θέλω να πάω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνω παράπονα στο σύλλογο του σχολείου σου. Και τι θα κάνω εδώ στο σπίτι? Θα κάτσει σπίτι να κάνει άλλα οικοδομητικά πράγματα. Να παίξει τον υπολογιστή, να παίξει με το κινητό, με το τάμπλετ. Εκεί δεν πα. Καλά. Άκου εκεί 300 ευρώ. Άκου εκεί πέρα 300 ευρώ. Τι 300 ευρώ λες πάλι εσύ? Ο Ιάκωβος θα πάνε αύριο με το σχολείο του εκδρομή σε ζωολογικό κήπο και ζητάνε 300 ευρώ οι κλέφτες. Τι λες παιδάκι μου, αυτό που λες δεν στέκει. Ορίστε, δες και μόνη σου. Εγώ, μπαμπά στο αίρο. Καλά, δεν είδες ότι το εγώ το γράφει με όμικρον. Το συμφωνώ με όμικρον. Το ζωολογικό με δύο όμικρον. Ναι, το είδα και αυτό. Πόσο αμόρφωτοι δάσκαλοι αναλαμβάνουν τα παιδιά μας αυτή την εποχή. Απίστευτο. Ναι, δεν είναι οι δάσκαλοι αμόρφωτοι. Εσύ είσαι χαζός. Παιδάκι μου, σε δουλεύει ο μικρός για να χάσει το σχολείο. Το έφτιαξε μόνος του. Τον αλυτάμπουρα. Καλά τον είχα καταλάβει εγώ. Ναι, το κατάλαβες. Καλά, σε πιστέψαμε. Τέλος πάντων, πάω στο μικρό να του τα πω ένα χεράκι τώρα. Πήγαινε, γυναίκα. Πήγαινε να του τα πεις. Μπα, δεν θα πετύχει. Θα το καταλάβουν ότι είναι ψεύτικο το χαρτί. Έτσι λες, ε. Τι να κάνω, να έρχομαι στο σχολείο. Λοιπόν, Ιάκωβε, εντάξει, θα σου πω το μεγάλο μου μυστικό. Αυτό που κάνω πάντα και πιάνει πάντα. Αλλά πρόσεχε, γιατί δεν το έχω πει ποτέ σε κανέναν. Για πες, για πες. Λοιπόν, άκουσέ με πολύ προσεκτικά. Το βράδυ, πριν πας για ύπνο. Πράγματι, το σχέδιο ήταν τέλειο. Κάθε μέρα στις 9 το βράδυ, η μαμά μου με βάζει για ύπνο. Σήμερα όμως δεν θα κοιμηθώ. Κατά τις 10 η ώρα, πάντα η μάνα μου έρχεται στο δωμάτιο και τσεκάρει αν έχω κοιμηθεί. Εγώ όμως δεν θα έχω κοιμηθεί. Εκείνη θα πάει στο δωμάτιό της. Θα βάλει το ξυπνητήρι στις 7.30 η ώρα το πρωί και θα πέσει για ύπνο. Όταν καταλάβω ότι έχει κοιμηθεί, θα πάω στο δωμάτιό της, θα πάρω το κινητό, θα απενεργοποιήσω το ξυπνητήρι και δεν θα ξυπνήσει ποτέ το πρωί για να με πάει στο σχολείο. Ιάκωβε! Μικρέ! Μικρέ! Σήκω γρήγορα! Τι έγινε, μαμά? Δεν έβαλα ξυπνητήρι! Είναι 9 η ώρα! Σήκω αμέσως να φύγουμε! 9 η ώρα! Δηλαδή, έχασα το σχολείο! Ναι! Βασικά όχι! Θα πας τώρα! Σήκω αμέσως! Μα τι λες, μαμά, το έχω χάσει τώρα! Άστο να κάτσω σπίτι! Δεν ακούω κουβέντα! Έχασες μόνο μία ώρα! Φεύγουμε! Σήκω! Πω! Δεν θα το γλιτώσω ποτέ το σχολείο!